Είμαστε εδώ και τώρα στον Αβένα και στην Web TV του Αβένα και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο κύριος Καρανίκας Γιώργος. Καλησπέρα, καλή χρονιά με υγεία, κύριε Καρανίκα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θα μπω κατευθείαν έτσι στο θέμα. Μιλάτε καθημερινά με ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου από όλη την Ελλάδα. Θέλω να μου μεταφέρετε τι υπάρχει έτσι στο προσκήνιο και τι συζητιέτε. Και αν φυσικά έχετε να μεταφέρετε κάτι στην τοπική κοινωνία της Αλεξάνδρειας, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, αυτό που διακρίνει όλο τον κόσμο του εμπορίου είναι η αγωνία για την επόμενη μέρα. Δυστυχώς τα πράγματα με την πανδημία δεν πάνε καλά, με την έννοια ότι λέγαμε ότι το δεύτερο lockdown θα είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Η καραντίνα δίρξε πολύ παραπάνω μέρες από ό,τι υπολογίζανε κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες, με την είχαν δημιουργήσει απίστευτα οικονομικά προβλήματα στις επιχειρήσεις, γιατί κλειστές επιχειρήσεις παράγουν έξοδα και έχουν δομικούς δίωρους. Αντιλαμβάνεστε αυτό ότι δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ χρόνο και νομίζω ότι αυτό που διακατέχει όλους τους συναδέλφους είναι η ιδιαίτερη αγωνία για το μέλλον και αν αντέξουμε τελικά όλο αυτό το οποίο βλέπουμε κάθε μέρα. Κύριε Καρανίκα, ποιες επιχειρήσεις επλήγησαν περισσότερο στο πρώτο lockdown και στο δεύτερο lockdown? Και θέλω επίσης να μου πείτε αν η μέθοδο Click Away την θεωρείτε αποτελεσματική, αν φάνηκε μάλλον αποτελεσματική. Ναι, κοιτάξτε, το πρώτο lockdown διέκρινε ένα οριζόντιο μέτρο, ήταν κλειστά τα καταστήματα, οπότε νομίζω ότι όλα τα επαγγέλματα διήγησαν περίπου το ίδιο, πλην το τροφίμο τότε. Στη δεύτερη καραντίνα όμως τα πράγματα γίνανε άσχημα με την έννοια ότι είδα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Η μέθοδος Click Away που εφευρέθηκε είναι μια μέθοδος παράδοση στο κατάστημα που υπήρχε. Είναι όμως μέθοδος πώλησης και όχι τρόπος λειτουργίας της αγοράς. Είχε επισημάνει εξ αρχής ότι με αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο θα δημιουργήσει μια αναρχία στην αγορά, αυτό που είπαμε, δηλαδή να γίνεται πώληση στο πεζοδρόμιο. Η όποια πώληση η οποία δεν κάλυψε σε σύνολο των επιχειρήσεων πάνω από το 10-15% του τζίρου σε σχέση με την περσίνη χρονιά. Ευνοήθησαν οι μεγαλύτερες δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα οργανωμένες. Οπότε πήραν ένα αρκετό τζίρο. Το βασική όμως του άδειο, οι οποίοι πραγματικά επήγησαν, είναι η ένδυση, η υπόδεση, καθώς και το κόσμημα. Οι δύο αυτοί κλάδοι νομίζω είχαν τη μεγαλύτερη ζημία, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ούτε με το Click Away. Οπότε η πρότασή μας είναι να δημιουργηθούν στοχευμένα προγράμματα, ειδικά για αυτούς τους κλάδους, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντέξουν όλο αυτό το καιρό, ούτως ώστε την επόμενη μέρα να μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Παρατηρούμε... Ναι, πείτε μου. Ναι. Όχι, λέω ότι πρέπει να δημιουργηθούν στοχευμένα προγράμματα για τους δύο συγκεκριμένους αυτούς κλάδους για να μπορέσουν να αντέξουν όλο αυτό το... την οικονομική ζημία που πάθανε τους προηγούμενους μήνες. Παρατηρούμε ότι... Παρατηρούμε, κύριε Καρανίκα, ότι ο ιός μεταλλάσσεται, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και καθημερινά είναι και διαφορετικές, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα. Φημολογείται επίσης ότι ένα τρίτο κύμα πανδημίας μπορεί να έρθει και θέλω να μου πείτε πώς θα αντέξει και αν φυσικά αντέξει ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας σε ένα ενδεχόμενο τρίτο lockdown και πιο αυστηρά μέτρα. Κοιτάξτε, τι συζητάμε για τρίτο lockdown όταν αυτή τη στιγμή έχουμε lockdown. Αυτή τη στιγμή τα επιχειρήσεις μας είναι κλειστές. Όλες και παντού. Δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουμε. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Δεν ξέρουμε τον τρόπο που θα λειτουργήσει. Και αυτή η ανασφάλεια και αυτή η έλλειψη προγραμματισμού είναι αυτή που σκοτώνει το λανεμπόριο.
το λένε εμπόριο. Δεν είναι όπως οι εστίες. Το λένε εμπόριο είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχουν οι προμήθειες, υπάρχουν οι εποχές, υπάρχει η εποχικότητα. Όλα αυτά χωρίς προγραμματισμό δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση. Δυστυχώς όμως εμείς βιώνουμε μια παρατηταμένη καραντίνα, χωρίς να ξέρουμε τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα. Και πραγματικά όσο διαρκεί η καραντίνα, εάν δεν γίνουν τα αντίστοιχα αντίμετρα για να μπορέσει να αντέξει ο κόσμος και οι επιχειρήσεις, νομίζω ότι θα δούμε σωρία λουκέτων σε όλες τις αγορές, όχι μόνο στις περιφέρειες, θα έλεγα σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Καρανίκα, την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου λέγεται ότι θα ανοίξουν τα καταστήματα με μέθοδο καινούρια, ότι θα κλείνουμε κάποιο ραντεβού και θα πηγαίνουμε από εκεί να παίρνουμε το αγαθό που ζητήσαμε. Και ξεκινούν και οι εκπτώσεις. Αυτός ο συνδυασμός είναι τελικά καλός ή κακός? Θα βοηθήσει τα καταστήματα να έχουν μεγαλύτερο τζίρο ή όχι? Σαφέστατα θα βοηθήσει, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Δεν έχουμε αυτές τις διαδηλώσεις. Είναι το έτοιμά μας τουλάχιστον σταδιακά, μέχρι να ανοίξουν τα καταστήματα κανονικά, να πάμε όχι με click away, αλλά με click in shop, δηλαδή μέσα στα καταστήματα με ραντεβού από στα κομμωτήρια και με έναν συνδυασμό των εκπτώσεων, επειδή υπάρχουν αποθέματα πάρα πολλά στο μαγαζί, άρα θα είναι καταπληκτικές οι τιμές, ιδιαίτερες προσφορές, ιδιαίτερες εκπτώσεις. Νομίζω αυτός ο συνδυασμός θα έρθουν κάποιες ανάσες στην αγορά. Όμως τίποτε δεν είναι σίγουρο. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να μας ανακοινωθούν πότε και πώς θα ανοίξουν, έχει σημασία και ο τρόπος που θα ανοίξουν τα καταστήματα. Ας ελπίσουμε ότι ο κορονοϊός σιγά σιγά τα κρούσματα και τα επιδημιολογικά στοιχεία θα περιορίζονται, ούτως ώστε να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε είτε στο άνοιγμα των καταστημάτων με ραντεβού, είτε σιγά σιγά να πηγαίνουμε στην κανονικότητα, δηλαδή στο άνοιγμα τουλάχιστον των μικρών καταστημάτων, που είναι ιδιαίτερα ασφαλή, θα έλεγα. Κύριε Καρανίκα, ήθελα να μου πείτε το εξής. Εκπροσωπείτε τον επιχειρηματικό κόσμο και θέλω να μου πείτε η γνώμη των επιχειρηματιών συμφωνεί ή διαφωνεί με το εξής, ότι η κυβέρνηση φροντίζει με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο για το καλό των επιχειρήσεών τους? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια... έχει πολλές προσεγγίσεις. Θεωρώ καθήκον της πολιτείας είναι να φροντίζει όταν ειδικά κλείνουν επιχειρήσεις με κυβερνητική εντολή να εφευρίσει τα αντίστοιχα αντίμετρα ούτως ώστε να ανακουφίσει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις εμπορικές και γενικότερα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα προσφέρει στην ελληνική οικονομία και από τη στιγμή που δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι κρατικοδιαιτές, μόνο τη συγκεκριμένη στιγμή χρειάζονται την πολιτεία και νομίζω ότι καθήκον της πολιτείας είναι να σταθεί αρρωγό σε όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα για να υπάρξει η επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάναμε αυτή την κουβέντα, κύριε Καρανίκα. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Σίγουρα θα δεχτείτε κάποιο τηλεφώνημά μου για να κάνουμε έτσι κάποια κουβέντα εφόλης της ύλης. Με χαρά. Φτάνει να έχουν αρχίσει οι επιχειρήσεις να λειτουργούν, να έρχεται καλή χρονιά και όσο το δυνατόν να είναι πιο γρήγορα μαζί με τον εμβολιασμό, να είναι παρελθόν ο κορονοϊός και να επανέλθουμε στην κανονικότητα η αγορά και η κοινωνία ευρύτερα, θα λέω. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή χρονιά και καλή συνέχεια. Καλή χρονιά, καλή χρονιά.